Χαμογέλα μου δίνει ζωή, Ευρυδίκη. Έτσι θέλω μόνο να σε βλέπω να χαμογελάς, Ευρυδίκη. Πηγαίνεις, Ευρυδίκη. Εγώ έχω ρεπό σήμερα και θα πάω στη Γλυφάδα να βρω τις φίλες μου. Είναι πρωί, θα πάμε και για καφέ, θα πάμε και λίγο shopping. Και μετά θα πάμε να φάμε κιόλας λίγο απ' όλα. Μια μέρα με τις φίλες μου, νωρίς, από το πρωί μέχρι το απογευματάκι. Θα με πάρεις και εμένα ένα τηλέφωνο. Δεν το τηλέφωνο μου βέβαια, να πω κι εγώ εκεί. Θα σου στείλω στο Instagram. Μπράβο, να πιω ένα τσαγάκι, να πούμε εδώ τι γίνεται. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε κορίτσια, βαθμολογήστε την Ευρυδίκη. Γεωργία, τι κάνεις? Μια χαρά. Καλά είσαι? Γιατί έβαλες 3? Μ' αρέσει ο συνδυασμός των χρωμάτων που έχει κάνει, με το πουκάμισο, τη ζώνη και όλο αυτό. Δεν μ' αρέσει το παντελόνι εδώ, κάτι στο κάτω μέρος δηλαδή. Δεν μ' αρέσουν και γενικά αυτά τα παντελόνια, αλλά και πάνω στην Ευρυδίκη. Δεν τρελαίνομαι για την εικόνα, αλλά το 3 το έβαλα γιατί μ' αρέσει που έκανε μια προσπάθεια άλλη από αυτό που είναι, που την ξέρουμε, να κάνει ένα layering, να κάνει ένα δέσιμο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, την ώρα που το είδα. Και το 3 είναι γι' αυτό. Μ' αρέσει έτσι. Έχεις κάτι να πεις? Γιατί? Με κάλυψε. Σε κάλυψε. 4,2 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών, Ευρυδίκη. Ευχαριστώ. Οι κριτές περιμένουν. Κατήσε. Πάμε. Στέλιο μου. Έχεις πάθει Ζάνα. Τη Ζάνα τη θαυμάζω για το layering που κάνει. Ναι. Και γενικά στο Instagram βλέπω πολλές τέτοιες εικόνες. Όσες φορές έχω προσπαθήσει, μία φορά που έκανα και την μεσήτρια πέτυχε, που έβαλα το πουκάμισο από πάνω. Ήθελα σήμερα, σκέφτηκα αυτή τη βόλτα και σκέφτηκα να το κάνω με κομμάτια που έχω, να μην αγοράσω κάτι. Φοράω το παντελονάκι μου, φοράω τα παπουτσάκια μου, τα αθλητικά. Φοράω το πουκάμισο αυτό, το οποίο είναι μακρύ, το έβαλα από εδώ, τώρα δεν ξέρω αν έχω κάνει σωστά. Μετά βάζω αυτό και βρίσκω και τη ζώνη και ανοίγω την ντουλάπα του μπαμπά μου και βρίσκω αυτό και ταιριάζει πολύ. Βέβαια, η υφή του βλέπω ότι είναι καλοκαιρινή. Ναι. Δεν ένιαξε όμως. Την τσάντα την είχα και ήθελα να κάνω λίγο αντρόγινο look τα μαλλιά μου. Αυτό, κοσμήματα δεν έχω βάλει. Έχω βάλει 2 στρασάκια από εδώ, ένα από εδώ. Α, διαφορετικά μέγεθη αυτό. Για πείτε μου, για πρώτη φορά τα πήγα καλά. Να σου πω, το κάνατε όλο αυτό που με βιντεοκλήσει με τη Ζάνα? Ή δεν Ζάνα, είναι στην ιστορία? Η αλήθεια λοιπόν, τώρα θα το πω, η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας να στηριζόμαστε, μην πηγαίνουμε και τα δίνουμε σε στυλίστες, ξέρει. Α, επειδή θα μας βοηθάει η Ζάνα, θα την πληρώνουμε και οικονομικά. Α, γεια σου. Μπράβο σου. Σας ευχαριστώ, το ξέρω. Ευχαριστώ, Θεούλη μου. Με φώτισες. Μπράβο για την προσπάθεια, ήθελα να πω. Αργό, αλλά παίρνω μπρος. Αργό, αλλά παίρνω μπρος. Έτσι είναι πάντα και στο σχολείο και παντού. Απλά ξέρετε τι θεωρώ. Θεωρώ ότι επειδή είμαι εδώ όντως και είναι ένας διαγωνισμός και η προσωπικότητά μου είναι έντονη. Τα λόγια σας χθες, ειλικρινά, σας μισώ, αλλά τα λόγια σας χθες τα σεβάστηκα πάρα πολύ και δεν ξέρω, με προβλημάτισε γιατί. Μας αρέσουν τα λόγια από ανθρώπους που δηλαδή μας έχουν στεναχωρέσει, μας έχουν πονέσει. Μήπως επειδή είναι ειλικρινής. Ναι. Και επειδή έχω πάρει όλα τα στάδια, έχω περάσει όλα τα στάδια, βλέπω τα κορίτσια τα καινούργια που έρχονται, που παίρνουν ας πούμε χαμηλούς βαθμούς, στεναχωριούνται, παίρνει ο εγωισμός τους μέσα και αυτά τα στάδια εγώ τα έχω περάσει. Έχω περάσει το θυμό, τη στεναχώρια. Τώρα επάλιωσες. Ναι, τώρα θέλω μία εξέλιξη. Και όπως είπε, επειδή έχω χαρακτήρα, δεν θέλω να με αδικώ και θέλω να προσπαθήσω. Σίγουρα θα κάνω λάθη. Και η ζώνη εδώ που έβαλε δεν ξέρω αν είναι σωστή, εγώ την έβαλα. Και είπα, δεν ξαναπετάω τίποτα γιατί το σορτσάκι το πέταξα. Καλά έκανες. Ναι. Και αυτό στα πεταμένα το βρήκα, αλλά έμεινε και λέω, δεν ξαναπετάω τίποτα γιατί κάθε τι μπορεί να μου χρειαστεί. Μπράβο. Και δηλαδή είπαμε αυτά χθες και πήγες εσύ σπίτι και γεννήθηκες έτσι. Ναι, σας το ορκίζομαι στο Θεό και στην Παναγίτσα. Φέρτε να κάνω και το Ευαγγέλιο. Τώρα, βάλτε μου ό,τι θέλετε, κύριε Στέλιο. Βάλτε πολύ ψηλό βαθμό, γιατί θα κάνω κι άλλη εξέλιξη. Άγουμε περιθώριο. Θα κάνω κι άλλη εξέλιξη, θα έχουμε περιθώριο, λέει. Ωραία, να σου βάλω τότε κάτι λιγότερο να έχουμε περιθώριο. Ναι, κύριε Στέλιο. Πάρε ένα 3 τώρα. Καλό το 3. Πολύ καλό. Αξίζει όμως. Λάκι μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πάτωμα. Όταν φοράμε αθλητικά παπούτσια, τα οποία συνήθως τέτοιες μάρκες τις φοράμε για να μας βάλουν σε ένα κλαμπ το βράδυ, γιατί θεωρούν ότι είμαστε πολύ μοδάτοι, αλλά εμείς οι απλοί, όπως και εσύ, τα φοράμε και την ημέρα.
δεν τα δένουμε πίσω στον αστράγαλο. Ξέρω γιατί, το δέσιμο τους. Γιατί, τα δένω από εδώ και όχι, πίσω. Ξέρεις γιατί. Γιατί ενοχλεί πάρα πολύ άμα περπατήσει πολύ. Και επειδή αυτά τα βλέπω, εγώ δεν ξέρω, δεν φοράω τέτοια. Τα βλέπω πολύ έτσι βαριά παπούτσια. Πολύ. Ίσως θα σου... θα σε ενοχλήσουν. Και, ωστόσο, αυτά προδιαθέτουν να φοράς και μια κάλτσα λιγάκι χρωματιστή που καλύπτει τον αστράγαλο. Πάμε λοιπόν τώρα στο επάνω. Εμένα μου αρέσουν τα στριφτά τέτοια, αλλά έχω πει και άλλη φορά ότι τα προτιμώ οριοθετημένα το ρεβέρ. Δηλαδή, να είναι οριοθετημένο, να μην είναι αυτό το γυριστό που κάνουν συνήθως τα αγόρια. Το layer αυτό που έχεις κάνει στα δύο που κάμισα, θα προτιμούσα να είναι όλο κάτω και η άλλη μεριά, να μην το έχεις βάλει από μέσα. Ας το δούμε λίγο έτσι, να δούμε πώς είναι. Τσαλακωμένο αρχικά. Ναι, εντάξει, τώρα είναι τσαλακωμένο, αλλά έχει πλάκα αυτό το layer. Ναι. Το συναισθηματικό αυτό σακάκι του μπαμπά, που είναι ωραίο έτσι ρίχτο, είναι ωραίο ρίχτο, βγάλ' το όμως. Λοιπόν, καταρχήν το που κάμισε όντως το Ciel είναι ωραίο γιατί έχει δύο τσέπες και εγώ αγαπώ αυτά που είναι σπορτίβικα να έχουν και από τη μία και από την άλλη μεριά τσέπες και είναι οκ. Okay. Τώρα το από μέσα είναι αρκετά μακρύ. Θα έπρεπε να είναι λίγο κοντύτερο να το τραβήξεις για να κάνει το layer όχι τόσο φουντωτό και απ' έξω, έτσι τόσο κάτω. Αυτή η ζώνη για να μην την πετάξω όπως λες και να την ανακυκλώνουμε επίσης του πάει πολύ ωραία. Η τσάντα είναι αυτή που σε χάλασε. Έχεις τόσο ωραίες τσάντες, έχω δει. Αυτή είναι ωραία σε μια άλλη περίπτωση, με κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν αλλοιώνει την αρχική μου ιδέα που να σου δώσω ένα καλό βαθμό για σήμερα που είναι το 3. Ωχ, Παναγία μου. Γελάς, Έλενα μου, γιατί... Τι να κάνω, τι να κάνω. Με έχει λιγώσει αυτό το κόριτσι σήμερα. Το λοιπόν. Είσαι τυχερή που σου πάει το σακάκι του μπαμπά σου. Γιατί δεν είναι πολλές γυναίκες με πλάτες και χέρια και ύψος για να μπορούν να φοράνε το σακάκι του μπαμπά τους. Ναι, να μπορούν να έχουν πιο μικρό καωμένο μπαμπά. Ναι, φυσικά. Απλά λέω στο size της. Είναι κοντούλης γι' αυτό. Α, τα βλέπεις. Είναι ψηλή ευρύτητα. Η μαμά μου είναι 1,85 και ο μπαμπάς μου είναι 75. Πώς τον πήρε. Αλήθεια, πάντα της το λέω αυτό. Λοιπόν, θα προτιμούσα να δω την ζώνη που φοράει η Ζάνα ή ένα τέτοιο στυλ ζώνης και όχι από. Αυτό είναι από φόρεμα η ζώνη. Ανούλα μου, εδώ είμαι. Να δω λίγο τη ζώνη να την βάλω στο μυαλό. Έχουμε ώρα να τη δούμε και μετά, δεν είναι πρόβλημα. Να πας και τελειώσουμε η βαθμολογία σήμερα. Τι αύριο έχω κάποια δουλειά. Λοιπόν, θα προτιμούσα μια τέτοια ζώνη, τέτοιο ύφος, για να μου αρέσει και πιο πολύ να πηγαίνει με το σακάκι του μπαμπά σου που φόρεσες ή του συντρόφου σου, αν θα φορέσει κάποια άλλη στιγμή. Αυτή η ζώνη εμένα δεν μου αρέσει εκεί που την έβαλες. Δεν είμαι ευχαριστημένη με τη ζώνη. Μου αρέσει όμως η προσπάθεια που βλέπω. Μου αρέσει το ότι δεν είναι το ίδιο παντελόνι με τη Ζάνα, τη Ζάνας, να πλάκα σου κάνω. Μου αρέσει η προσπάθειά σου. Βλέπω ότι περνάς καλά σε αυτά τα ρούχα. Βλέπω ότι χάρηκες με το συνδυασμό. Λοιπόν, Ευρυδίκη, και εγώ θα σου βάλω 3. Μου αρέσει πολύ σήμερα. Πολύ ωραία προσπάθεια. 3 από την Έλενα. Πάρα πολύ ωραία. 13,2 είναι η συνολική βαθμολογία. Και να πω κάτι. Αφού μπόρεσα να το κάνω εγώ τώρα αυτό, μπορούν όλα τα κορίτσια από το σπίτι και με πράγματα που δεν έχω αγοράσει, που έχουμε ήδη. Κρίστε, Παύλα, τέλεια. Πάω. Ναι, ναι.